Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Προς την περιοχή της Τουρκίας θα μετατοπιστεί αύριο το επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περισσότερο τα ανατολικότερα τμήματα της χώρας μας. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και καταιγίδες στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι από βόρειες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στα ανατολικά πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και βελτίωση το βράδυ. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, αρκετή υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μικρά ύψη βροχής. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό, χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο θα αντίξουν μέχρι τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις. Στο Μεσολόγγι, ο υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο, οι πιο πολλές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικότερα τμήματα. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ και λίγες βροχές σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.